Οδηγίε για τους φορολογικούς ελέγχους του φορολογικού ελέγχου δίνει η αναλυτική εγκύκλωση του Χάρη Θεοχάρη, προκειμένου όπω αναφέρεται να γίνεται ορθή εφαρμογή των σχετικών νόμων. Μεταξύ άλλων, ξεκαθαρίζει ότι ο έλεγχο τη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων μπορεί να έχει τη μορφή του φορολογικού ελέγχου από το γραφείο τη φορολογική διοίκηση ή του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Η φορολογική διοίκηση, στι περιπτώσει που διενεργεί φορολογικό έλεγχο από το γραφείο τη, αξιοποιεί κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή τη, όπω οικονομικέ καταστάσει, δηλώσει κλπ. στοιχεία που Βάλλει ο Φορολογούμενο καθώ και οποιαδήποτε έγγραφο ή πληροφορία περίλυθε από τρίτου. Στι περιπτώσει που η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει να διενεργήσει πλήρη επιτόπιο φορολογικό έλεγχο, πρέπει την απόφαση αυτή να τη γνωστοποιήσει το Φορολογούμενο πριν την επίσκεψη του ελεγκτή τη εγκαταστάσεω του Φορολογουμένου. Σημειώνονται το ότι είναι δυνατό ύστερα από την πράξη αυτή να διενεργείται πλήρη επιτόπιο φορολογικό έλεγχο χωρί προηγούμενη ειδοποίηση. Η φορολογική διοίκηση δύναται να προβαίνει μετά από έλεγχο σε έκδοση πράξη διόρθωση οποιοδήποτε προηγούμενου άμεσου διοικητικού εκτιμόμενου ή προληπτικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο προηγούμενο προσδιορισμό φόρου ήταν ανακριβή ή εσφαλμένο.